Στις Σκουριές Χαλκιδικής συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της πρόσφατης εμπριστικής επίθεσης. Σήμερα, κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τα μεταλλεία αλλά και διαδηλωτές από άλλες περιοχές συγκεντρώθηκαν στη Μεγάλη Παναγιά υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία. Με μαύρες σημαίες και πανό, κάτοικοι της Χαλκιδικής ζητούν την απομάκρυση των εγκαταστάσεων εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές και διαμαρτύρονται για τις αθρώες προσαγωγές πολιτών στην αστυνομία. Είμαστε η πλειοψηφία των κατοίκων της Χαλκιδικής που αγωνιζόμαστε ειρηνικά για να μην καταστραφεί ο τόπος μας, αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας. Κάτοικοι από όλα τα χωριά της περιοχής, αλλά και τον Πολύγυρο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλα μέρη της χώρας, συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία της Ιερισσού, κάτω από την επίβλεψη ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Διαδηλώνουμε ειρηνικά κατά της εγκατάστασης ορυχείων χρυσού στην περιοχή, που συνεπάγεται την ολική καταστροφή της περιοχής και της παραγωγής. Οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία στη Μεγάλη Παναγιά, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λειτουργία του ορυχείου. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περιβαλλοντικές οργανώσεις, στελέχη της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη του ΠΑΜΕ και αντιπροσωπεία των οικολόγων Πράσινων. Ο πρόσφατος εμπρισμός στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και οι προσαγωγές κατοίκων από την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης συνεχίζουν να τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Όταν έρχεται η ιστορία αυτής της επένδυσης απάνω στη Χαλκιδική, λέτε, η επένδυση αυτή δεν έπρεπε να γίνει επένδυση, γιατί είναι καταστροφική. Γιατί? Για το περιβάλλον. Ποιος εντοκρίνια είναι καταστροφική για το περιβάλλον, κύριε Στρατούλη? Ξέρετε ή όχι ότι προσέφυγαν όλοι εκείνοι που μπορούσαν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας και ξέρετε ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο έκρινε ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντικό ζήτημα. Και σας ρωτώ, εσάς με την περιβαλλοντική ευαισθησία που έχετε, πότε το Συμβούλιο Επικρατείας θα λύσει σωστά? Όταν το ημνείτε επειδή έρχεται και λέει και καλά κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις ότι υπάρχει θέμα περιβάλλοντος, ή στην περίπτωση που λέει δεν υπάρχει θέμα περιβάλλοντος, τα βάζετε με εκείνο ότι δεν σας βολεύει? Εμείς στηρίζουμε αυτή τη μαζική κινητοποίηση, την οποία κάνουν οι κάτοικοι σήμερα, όπως στηρίζουμε και τον αγώνα τους να προστατεύσουν την περιοχή τους και το μέλλον της πατρίδας τους και των παιδιών τους. Διαφωνούμε ριζικά, είμαστε απέναντι σε πρακτικές όπως εκείνες που έγιναν με την επίθεση στο εργοτάξιο. Δεν βοηθάνε, πέρα από ότι διαφωνούμε επί της ουσίας και επί της πρακτικής, δεν βοηθάνε καν τον αγώνα των κατοίκων τέτοιες πρακτικές. Πρέπει να γίνουν διαφορετικά πράγματα. Τόσο στον αναπτυξιακό τομέα, μέσα από τον καινούριο επενδυτικό νόμο, όπως επίσης στην κοινωνική πολιτική, με νέα κοινωνικά προγράμματα, με καλύτερη αξιοποίηση των κοινωνικών και ηθικών πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συγκρούνται γενικότερα επιχειρηματικά συμφέροντα και δεν είναι και η πρώτη φορά που αξιοποιούνται προβοκατόρικες ενέργειες και για να εξπεντηθούν αυτά και για να συκοφαντηθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα. Για τα επεισόδια στις Σκουριές έχουν γίνει μέχρι στιγμής 47 προσαγωγές υπόπτων.